αυτή η Σελήνη στους διδύμους. Έτοιμη λοιπόν για το καινούριο, να επικοινωνήσετε ιδέες που μπορεί να έχετε, απόψεις που μπορεί να έχετε, μια έμπνευση που μπορεί να έχει προκύψει στα επαγγελματικά και θέλετε να τη βάλετε μπροστά. Το μόνο που θέλω να προσέξετε, μην βιαστείτε να αποκαλύψετε. Δηλαδή, ας πούμε, συζητάω κάτι, δεν είναι ανάγκη να το κάνετε βούκινο, αφήστε το να πραγματοποιηθεί, να τελειοποιηθεί και μετά θα το δει ο κόσμος ή θα το αποκαλύψετε εσείς. Μια χαρά πάντως στη Νέα Σελήνη. Αυτή κυρίως για τους γεννημένους στο τέλος Μαρτίου. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Τα οικονομικά προτεραιότητα, λέει αυτή η Νέα Σελήνη, που σημαίνει ότι διεκδικήσεις, καινούργια πράγματα που μπορεί να προκύψουν, χρήματα από μία, δύο, τρεις ίσως δουλειές. Γενικώς το οικονομικό φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι μην μπλέξετε οικονομικά με φιλίες ή έρωτες. Δηλαδή δεν δανείζουμε, δεν κάνουμε τέλος που δεν παίρνουμε ρίσκα γιατί μας είπε ένας φίλος κάτι ή ακόμα και ο σύντροφός μας. Γενικά προσέχουμε λίγο, μην μπλέξουμε τις προσωπικές μας σχέσεις με τα οικονομικά. Για τους διδύμους, Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας και γενέθλια όσοι έχετε αυτές τις μέρες, μπαίνετε σε μια διαδικασία να κάνετε κάτι καινούριο, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Βέβαια, μπορεί το τοπίο να είναι λίγο θολό προς το παρόν, δηλαδή να μην είστε απολύτως σίγουροι για το πώς θα γίνει κάτι στα επαγγελματικά. Θα ξεκαθαρίσει όμως, είναι θέμα ημερών. Προσέξτε κι εσείς λίγο περισσότερο, τέλος πάντων, αν βλέπετε ότι υπάρχει μια κατάσταση αδιαφανής, μην πέφτετε με τα μούτρα. Προσπαθήστε πρώτα να τη διαλευκάνετε και μετά μια χαρά το νέο ξεκίνημα. Για τους καρκίνους, η Νέα Σελήνη αυτή είναι σε ένα κομμάτι που είναι λίγο πιο έτσι περίεργο στο οροσκοπείο σας, λίγο πιο μυστικό, λίγο πιο κρυφό. Μπορεί να σας βγάλει ανασφάλειες σχετικά με κάποιους στόχους που μπορεί να έχετε, με σπουδές, αν σπουδάζετε, ακόμα και με ένα επαγγελματικό θέμα. Προσέξτε και θέματα υγείας, γεννημένη Ιούνιο, προς το τέλος Ιουνίου, ενδεχομένως να χρειάζεται έτσι να φροντίσετε λίγο πιο πολύ, να τονώσετε τη φυσική σας κατάσταση. Λιοντάρια, νομίζω ότι ήδη έχετε αρχίσει να είστε σε μια καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Δεν είναι αυτό το βαρύ των προηγούμενων μηνών που ήταν κάπως έτσι περίεργο. Προσέξτε λίγο περισσότερο οικονομικά. Οικονομικά δηλαδή που δεν έχουν να κάνουν ακριβώς με τη δουλειά σας. Είναι όλα αυτά τα οικονομικά, λογαριασμοί, φορείες, κληρονομικά, διατροφές, ασφάλειες, γενικό δημόσιο, τράπεζες, κάρτες, τέτοια πράγματα. Λίγο πιο προσεκτικά, κυρίως οι γεννημένοι τον Ιούλιο, για να μην έχετε έτσι θέματα. Έτσι. Μας κόψετε τηλέφωνο. Λίγο πιο προσεκτικά εκεί. Αλλά τα πράγματα είναι καλά και εδώ πέρα φαίνεται ότι θα βρεθούν και άνθρωποι να σας στηρίξουν, να σας βοηθήσουν με αυτή τη Νέα Σελήνη για τους γεννημένους τον Ιούλιο, ενώ σε επαγγελματικό επίπεδο κάτι παίζει. Και στα προσωπικά όμως κάτι γίνεται. Έστω ένα φλερτ, ένα έρωτα. Μην μιλάς, μωρέ, εσύ, δεν σε αφορούν όλα. Πάρε που σε αφορά. Πάμε στους Παρθένους. Λοιπόν, επαγγελματικές προτάσεις λέει για τους Παρθένους, κυρίως για τους γεννημένους τον Αύγουστο. Ενδεχομένως, βέβαια, με αυτόν τον Ποσειδώνα που κάνει αυτή την περίεργη όψη με τη Νέα Σελήνη, να νιώθετε μια δυσκολία να εμπιστευτείτε, δηλαδή, ή αυτό που σας λένε, να μην είστε απόλυτα σίγουροι ότι είναι το σωστό, ή να τα άτομα τα οποία σας προτείνουν κάτι, να έχετε έτσι μια, ας πούμε, απέναντί τους καχυποψία. Αλλά αυτό νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει, δεν είναι κάτι που θα μείνει έτσι. Εγώ θα έλεγα να συζητήσετε, να δείτε δηλαδή τι έχουν να σας προτείνουν, να το σκεφτείτε πολύ καλά. Και είναι και μια περίοδος γενικά που σας ευνοεί στα επαγγελματικά, οπότε βουρ, παιδιά, μην το συζητάμε. Για τους ζυγούς, ένα ταξίδι, ένας καινούριος στόχος μπορεί να σας γοητεύσει. Αυτή η Νέα Σελήνη είναι θετική για το δικό σας ζώδιο. Θα προσέξετε μόνο λίγο περισσότερο θέματα υγείας, δηλαδή αλλεργίες, ο Ποσειδώνας βγάζει διάφορα τέτοια ή ψυχοσωματικά μπορεί να βγάλει. Οπότε προσέξτε το λίγο παραπάνω αυτές τις ημέρες, σήμερα, αύριο. Αλλά γενικά το τοπίο αρχίζει και διορθώνεται. Για τους Σκορπιούς, μπορεί να έχετε μια ανησυχία ή μια αίσθηση ανασφάλειας ή ασάφειας σε ένα οικονομικό θέμα, κυρίως οι γεννημένοι τον Οκτώβριο. Και αυτό που λέει η Νέα Σελήνη, παρά την ανησυχία και την ανασφάλειά σας, και επειδή είστε άνθρωποι γενικά που όταν κάτι συμβαίνει θέλετε να το λύνετε, λέει μην αναλαμβάνετε δράση. Δεν είναι οι κατάλληλες μέρες για να πάρετε την απόφαση να λύσετε ένα θέμα ή να το ξεμπερδέψετε. Θα ξεμπερδευτεί μόνο του. Και γιατί είναι στον 8ο οίκο, είναι στα οικονομικά σας αυτή η Νέα Σελήνη. Οπότε καλό είναι να περιμένετε και αν θέλετε να δώσετε μια λύση, δίνετε λίγο αργότερα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, τέλος πάντων. Και επίσης, μην παραμελείτε την προσωπική σας ζωή. Λέει αυτή η Νέα Σελήνη σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα ή αν είστε γονείς, τα παιδιά κτλ. Γιατί μπορεί να έχετε
κολλήσει σε άλλα θέματα πιο πρακτικά, οπότε αφήνετε παραπονεμένο το σύντροφό σας ή τα παιδιά σας. Όλα αυτά μας τα έχει κάνει η Νέα Σελήνη. Νέα Σελήνη στους διδύμους, ναι, Ελένη, είναι σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, κατάλαβες. Ποσειδώνας είναι στο πέμπτο σας, είναι παιδιά, είναι ο έρωτας. Νέα Σελήνη είναι στα οικονομικά σας, άρα αν κάτι σε αποσχολεί εκεί, μπορεί το άλλο, η άλλη, το άλλο σκέλος λίγο να τονίσει. Να το έχεις ρηγμένο. Να το έχεις ρηγμένο. Οπότε προσέξτε τα. Πάμε να δούμε τους τοξότες που λέει ότι έτοιμοι για νέες σχέσεις, για νέες συνεργασίες. Συζητάτε, είστε σε μια διαδικασία έτσι να ξεκαθαρίσετε πράγματα και στα επαγγελματικά, με ανθρώπους, ενδεχομένως και στα προσωπικά. Κάτι όμως σας κρατάει πίσω ψυχολογικά ακόμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τα δίνετε όλα. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Προς το παρόν θα αμβληθεί στην πορεία και θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα λίγο αργότερα. Γι' αυτό, αν έχετε ένα κράτημα σχετικά με το αν πρέπει να τελειώσω μια κατάσταση, μια σχέση, μια συνεργασία, θα σας έλεγα μην μπείτε στη διαδικασία να αποφασίσετε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αφήστε το για λίγο αργότερα. Και πάμε στους εγώ καιρούς. Εδώ πέρα η Νέα Σελήνη είναι στο κομμάτι των επαγγελματικών, της καθημερινότητας, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με υγεία. Μπορεί να δείξει επίσης διάφορα θέματα ψυχοσωματικής φύσης, υγεία δηλαδή, που όμως έχει να κάνει με πιέσεις που νιώθετε, με καταπιέσεις γενικότερα, με πράγματα τα οποία δεν τα εκφράζετε. Δεν είστε και οι πιο εκφραστικοί του ζωδιακού, εδώ που τα λέμε, και όταν έχετε προβλήματα και θέματα, δεν τα λέτε εύκολα. Άρα τα συσσωρεύετε μέσα και κάπου ξεσπάνε. Και όσα δεν λέει το στόμα, τα λέει το σώμα, οπότε προσέξτε λίγο περισσότερο. Εκεί. Πάντως τα επαγγελματικά ενδέχεται να υπάρχει για τους γεννημένους το Δεκέμβρη και κάτι καινούριο, μια πρόταση την οποία καλό είναι να σκεφτείτε. Για τους υβροχώους, είναι ωραία αυτή η Νέα Σελήνη, δείχνει ένα κέφιρα, ένα ενθουσιασμό. Για τους γεννημένους το Γενάρη, στο κομμάτι των ερωτικών σχέσεων μπορεί να βγάλει κάτι έτσι θετικό ή και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους απογόνους, με τα παιδιά, αν είστε σε μια διαδικασία τέτοια. Θέλει προσοχή στα οικονομικά, να μην ξεγελαστείτε, να μην παρασυρθείτε, να μην ρισκάρετε. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον, γενικότερα εγώ θα έλεγα και όλο τον Ιούνιο, αλλά ειδικά αυτές εδώ πέρα τις ημέρες, τα οικονομικά λίγο πιο προσεκτικά. Και για τους ηχθείς, είναι μια Νέα Σελήνη μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το σπίτι, όπως συντώνα στο δικό σας ζώδιο. Άρα, ενδεχομένως, μια κατάσταση στο χώρο του σπιτιού, που είτε αφορά την οικογένεια, τους ανθρώπους δηλαδή που απαρτίζουν το οικογενειακό περιβάλλον, ή ακόμα και το ίδιο το σπίτι ως ακίνητο, μπορεί να σας προβληματίζει ή να δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση, μια αγωνία. Θα ξεπεραστεί, θέλει λίγη υπομονή το πράγμα. Ειδικά αυτές εδώ πέρα οι μέρες έχουν κάτι που σας τριμώχνει λίγο περισσότερο, αλλά θα είναι παροδικό και τα πράγματα θα βελτιωθούν τουλάχιστον από μεθαύριο και έπειτα για τους ηχθείς. Αυτά.